Από την Τρίτη Φιλοκαλία, Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λόγοι σε 150 κεφάλαια, έκτον, περί ελευθερίας του νουσελής 2.37. 116. Όταν ακούσει ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε όλες τις ψυχές που ήταν εκεί, μην νομίζεις ότι αυτό είναι μακριά από όσα γίνονται σήμερα. Να θεωρείς δηλαδή ότι η καρδιά είναι τάφος και εκεί είναι θαμμένοι οι λογισμοί και ο νους μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος στις ψυχές που τον επικαλούνται από τον Άδη, δηλαδή στο βάθος της καρδιάς, και εκεί διατάζει το θάνατο. Άφησε του, λέει, ελεύθερες τις φυλακισμένες ψυχές οι οποίες ζητούν εμένα και μπορώ να τις σώσω. Κατόπιν, αφού σηκώσει τη βαριά πέτρα που σκεπάζει την ψυχή, ανοίγει τον τάφο και ανασταίνει τον πράγματι νεκρό και ελευθερώνει τη φυλακισμένη ψυχή από τη σκοτεινή φυλακή. 117. Συμβαίνει πολλές φορές να σου μιλά κατά φαντασία μέσα στην καρδιά σου ο Σατανάς και να σου λέει: κοίταξε πόσα κακά έργα έχεις κάνει, η ψυχή σου είναι γεμάτη ανομίες, βαρύνεσαι με πολλές και βαρύτατες αμαρτίες. Μη σε ξεγελά λοιπόν με αυτά ο Σατανάς και με πρόφαση ταπεινώσεως σε σπρώχνει στην απελπισία. Γιατί από τον καιρό που με την παράβαση μπήκε στον άνθρωπο η κακία, ο Σατανάς απέκτησε δυνατότητα να μιλά κατά κάποιο τρόπο καθημερινά στην ψυχή σαν άνθρωπος με άνθρωπο και να τις υποβάλει τα άτοπα. Εσύ λοιπόν αποκρίσου του: ναι, αλλά έχω γραπτές τις διαβεβαιώσεις του Θεού που λέει: δεν επιθυμώ το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει με τη μετάνοια και να έχει ζωή. Εζεκιέλ 18:23, Εζεκιέλ 33:11. Γιατί τότε τι ήθελε να κατέβει ο Θεός στη γη, αν όχι για να σώσει τους αμαρτωλούς και να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και να δώσει ζωή στους νεκρούς από την αμαρτία. 118. Όπως η αντίπαλη δύναμη, έτσι και η Θεία Χάρη προτρέπει, χωρίς να εξαναγκάζει, γι' αυτό, για να διαφυλάσσεται η ελευθερία και η αυτεξουσιότητά μας, γι' αυτό και για σας, για όσα κακά κάνει ο άνθρωπος με την υπόδειξη του Σατανά, δέχεται αυτός και όχι ο Σατανάς την τιμωρία, γιατί δεν σύνδεθηκε με τη βία, αλλά με το θέλημά του υπάκουσε στην κακία. Το ίδιο συμβαίνει και με το αγαθό. Δεν αποδίδει χάρη το αγαθό στον εαυτό της, αλλά στον άνθρωπο, και γι' αυτό τον δοξάζει, γιατί αυτός έγινε αίτιος του αγαθού στον εαυτό του. Ούτε πάλι η χάρη δεσμεύει, όπως είπαμε, με αναγκαστική δύναμη τη θέληση του ανθρώπου, ώστε να μην μπορεί να στραφεί αλλού, αλλά αν και συνυπάρχει, δίνει ωστόσο το προβάδισμα στο αυτεξούσιο για να φανερωθεί η θέληση του ανθρώπου που κλείνει στην αρετή ή στην καγία. Γιατί ο νόμος δεν είναι για την ανθρώπινη φύση, αλλά για την αυτεξουσιότητα της προαιρέσεως, η οποία μπορεί να στραφεί προς το αγαθό ή το καλό ή το κακό. 119. Πρέπει να φυλάγουμε την ψυχή και να μην αφήνουμε να συνομιλεί με βέβαιους και πονηρούς λογισμούς, όπως το σώμα μολύνεται όταν έρθει σε συνάφεια με άλλο σώμα και συμπράξει την αμαρτία, έτσι και η ψυχή διαφθείρεται όταν δέχεται πονηρούς και ακάθαρτους λογισμούς και συμφωνεί και συγκατετίθεται με αυτούς. Και όχι μονάχα τους λογισμούς της πονηρίας και της πορνείας και κάθε κακίας λόγου χάρη απιστίας, δολιότητας, κενοδοξίας, χοργής, φιλονικίας. Αυτό θα πει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας από κάθε αρμολισμό σαρκικό ή πνευματικό. Β' Κορινθίων 7:11. Πρέπει όμως να γνωρίζεις ότι υπάρχει διαφθορά και πορνεία και στο αφανές της ψυχής, η οποία ενεργείται με άτοπους λογισμούς, και όπως εκείνον που διαφθείρει το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα, θα τον αφανίσει ο Θεός κατά τον Απόστολο Α' Κορινθίους 3:17. Και έτσι και εκείνος που διαφθείρει την ψυχή και το νου με το να συμφωνεί και να συγκατατίθεται στα άτοπα, είναι άξιος να τιμωρηθεί. Όπως λοιπόν πρέπει να φυλάγουμε το σώμα από το ορατό αμάρτημα, έτσι πρέπει να φυλάγουμε και την ψυχή από άτοπους λογισμούς, γιατί είναι νύμφη Χριστού, λέει ο Απόστολος. Σαν αραβωνίασα με έναν άντρα το Χριστό, για να σας παρουσιάσω σε αυτόν σαν αγνή παρθένα. Β' Κορινθίους 11:2. Πρόσεξε τι λέει η Γραφή: με κάθε προσοχή φύλαγε την καρδιά σου, γιατί από αυτό θα οδηγηθεί στη ζωή. Παροιμίων 4:23. Μάθε ακόμα ότι οι διεστραμμένοι λογισμοί χωρίζουν από το Θεό, όπως διδάσκει η Θεία Γραφή. Σοφία Σολομόντος 1:3. 120. Ο καθένας οφείλει να ζητά λογαριασμό από την ψυχή του και να την ανακρίνει και να την εξετάζει ποιες είναι οι κλίσεις της. Και αν βλέπει την καρδία του ότι δεν συμφωνεί με τους νόμους του Θεού, ας αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη, όπως το σώμα έτσι και με το νου, να διατηρεί αδιάφθορο και ανέκδοτο
στους πονηρούς λογισμούς, αν βέβαια θέλει σύμφωνα με τη θεϊκή υπόσχεση να έρθει μέσα του ο Κύριος ο καθαρός και να κατοικήσει. Γιατί αυτός υποσχέθηκε να κατοικήσει και να βαδίσει. Β' Κορινθίους 6:16. Μέσα στις καθαρές ψυχές που αγαπούν το καλό. 121. Όπως ο Γεωργός που δίνει όλη την επιμέλειά του στη γη του, πρώτα την οργώνει και μαζεύει τα αγκάθια και έπειτα ρίχνει το σπόρο, έτσι και εκείνος που περιμένει να λάβει από το Θεό το σπόρο της χάρης πρέπει πρώτα να καθαρίζει τη γη της καρδιάς του, ώστε όταν πέσει ο σπόρος του πνεύματος να δώσει πλήρες και πολλαπλασίους καρπούς. Αν δεν γίνει πρωτύτερα αυτό και αν δεν καθαρίζει τον εαυτό του από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, Β' Κορινθίους 7:1, είναι ακόμη σάρκα και αίμα. Α' Κορινθίους 15:50 και βρίσκεται μακριά από τη ζωή. 122. Από όλες τις πλευρές πρέπει να παρατηρούμε με μεγάλη οξύτητα τα τεχνάσματα και τους δόλους και τα κακούργα σχέδια του εχθρού. Γιατί όπως το Άγιο Πνεύμα λέει με το στόμα του Παύλου ότι έγινε για τους πάντες τα πάντα ώστε να κερδίσει τους πάντες, Α' Κορινθίων 9:22, έτσι και η κακία φροντίζει να γίνεται πάντα ώστε όλους να τους οδηγεί στην απώλεια. Έτσι ο Σατανάς σε εκείνους που προσεύχονται υποκρίνεται ότι συμπροσεύχεται με σκοπό να τους εξαπατήσει με την πρόσφαση της προσευχής και να τους προξενήσει την έπαρση. Όσοι νηστεύουν υποκρίνεται ότι νηστεύει μαζί τους θέλοντας να τους παρασύρει στην ίση της νηστείας. Σε εκείνους που έχουν γνώση των γραφών κάνει τα ίδια επιθυμώντας να τους βγάλει με το πρόσχημα της γνώσης από τον ορθό δρόμο. Σε εκείνους που αξιώθηκαν να τους αποκαλυφθεί θείο φως, ενεργεί παραπλήσια μετασχηματίζεται δηλαδή σε φωτεινό άγγελο, Β' Κορινθίους 11:14, για να τους απατήσει παρουσιάζοντας το δικό του ψεύτικο φως και να τους φέρει κοντά του. Και γενικά έτσι διαφορετικά εμφανίζεται τον καθένα παίρνοντας την κατάλληλη μορφή, ώστε με την ομοιότητα να κάνει τον καθένα υποχείριο και να τον οδηγεί στην απώλεια με ευλογοφανή πρόφαση. Λέει ο Απόστολος να ανατρέπουμε τους εχθρικούς λογισμούς και κάθε τι που ορθώνεται να πολεμήσει τη γνώση του Θεού. Β' Κορινθίους 10:5. Κοίταξε δηλαδή μέχρι ποιο σημείο τολμά ο αλάζονας Σατανάς θέλει να καταβάλει και εκείνους που έχουν ήδη το Θεό με επίγνωση της αληθείας. Ώστε με κάθε προσοχή πρέπει να φυλάει ο καθένας την καρδία του. Παριμιών 4:23 και να ζητά από το Θεό μεγάλη φρόνηση για να μας δώσει να αντιλαμβανόμαστε τα τεχνάσματα της κακίας. Πρέπει ακόμη να έχουμε κατάπαυστα πνευματική εργασία και να προσπαθούμε να φυλάγουμε με σύνοηση το νου και τους λογισμούς και να καταρτίζουμε τους εαυτούς μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο και τιμιότερο έργο από αυτό. Όπως λέει ο Ψαλμόδος, το έργο του είναι δοξολογία και μεγαλοπρέπεια. Ψαλμός 113, 123. Συνήθεια της φιλότερης ψυχής είναι και αν ακόμη πράττει όλα τα έργα της αρετής να αποδίδει το κάθε τι στο Θεό και όχι στον εαυτό της. Γι' αυτό και ο Θεός αντίθετα, βλέποντας την υγιή και ορθή σύνεθιση στη γνώση της, τα αποδίδει όλα σε αυτήν και μετρά τις ανταποδόσεις του σε αυτήν, σαν να κοπίασε μόνη της και να έκανε το παν. Με όλο που αν θελήσει να μας κρίνει στα αλήθεια, δεν θα βρεθεί τίποτα για να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Αφού και τα χρήματα και όλα όσα θεωρούμε αγαθά με τα οποία μπορεί κανείς να κάνει αγαθοργίες, είναι του Θεού η γη και όλα όσα περιέχει. Ψαλμός 23:1. Ακόμη και το σώμα και η ψυχή, αλλά και το τι είναι κανείς άνθρωπος και αυτό είναι κατά χάρη το έχει. Το τι λοιπόν του απομένει για να δικαιολογεί την ίησή του και ή να τον δικαιώνει, εν τούτης ο Θεός δέχεται ως τη μεγαλύτερη προσφορά από τους ανθρώπους η οποία τον χαροποιεί περισσότερο από όσα του προσφέρονται το εξής. Γνωρίζοντας η ψυχή καλά όπως είναι η πραγματικότητα, όλα όσα αγαθά πράττει και όσα κοπιάζει για το Θεό, όσα εννοεί και μαθαίνει, σε αυτόν μόνο τα αποδίδει και σε αυτόν αναθέτει το παν. 124. Όταν η γυναίκα έρθει σε συμβίωση και ένωση με τον άντρα, γίνονται όλα τα ατομικά του καθενός κοινά μεταξύ τους. Ένα σπίτι και μία περιουσία κινητή και ακίνητη, και όχι μόνο στα υπάρχοντα του άντρα, αλλά και στο ίδιο το σώμα του γίνεται κύρια η γυναίκα, όπως λέει ο Θείος Παύλος. Ο Θείος Απόστολος, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Α' Κορινθίους 7:4. Έτσι είναι και η αληθινή και μυστική κοινωνία της ψυχής με τον Χριστό που ενώνεται μαζί του με ένα πνεύμα. Α' Κορινθίους 6:17. Είναι λοιπόν επόμενο να είναι κατά κάποιο τρόπο κυρία κατά των ανέκφραστων θησαυρών του, όπως έγινε νύμφη του. Γιατί όταν ο Θεός έγινε δικός της, είναι φανερό ότι τα δικά του όλα είναι δικά της, είτε είναι ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε οι άγγελοι, είτε αρχές, είτε τωρινά, είτε μέλλοντα. Ρωμαίων 8:38. 125. Όσο ο Ισραηλιτικός λαός ευχαριστούσε τον Κύριο, και αν ποτέ όσο έπρεπε, αλλά τέλος
Πάντων, όσο είχε κάπως υγιή την πίστη προς αυτόν, τον οδηγούσε η πύρινη στήλη και η νεφέλη. Έξοδος 13-21 και η ερυθρά θάλασσα που άνοιγε διάβαση. Έξοδος 14-21 και πολλά άλλα θαυμάστα απολάμβανε. Όταν όμως απομακρυνόταν από την αγάπη του, τότε παραδιδόταν στους εχθρούς και υποτασσόταν σε πικρές δουλείες. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή, η οποία με τη χάρη γνώρισε το Θεό και αφού πρώτα καθαρίστηκε από πολλούς μολυσμούς, έπειτα έγινε και άξια να λάβει και θείες δωρεές. Επειδή όμως δεν κράτησε ως το τέλος την πρέπουσα αγάπη στον ουράνιο άνδρα της, ξέπεσε από τη ζωή της, της οποίας έγινε μέτοχος. Γιατί είναι δυνατόν ο εχθρός να σηκώνει κεφάλι και εναντίον εκείνων που έφταναν σε τέτοια μέτρα. Ώστε πρέπει να αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη να φροντίζουμε για την αιώνια ζωή μας με φόβο και τρόμο. Και μάλιστα όσοι έλαβαν το πνεύμα του Χριστού να μην πράττουν με αμέλεια τίποτε, είτε μικρό είτε μεγάλο, και με αυτό να λυπούν το πνεύμα του Κυρίου. Εφεσίων 4:30. Γιατί όπως γίνεται χαρά στον ουρανό κάπου, κατά πώς λέει η αλήθεια Λουκά 15:7, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, έτσι γίνεται και λύπη για μια ψυχή που χάνει την αιώνια ζωή. 126. Όταν η ψυχή κρυθεί άξια να λάβει τη χάρη, τότε ο Θεός ακόμη περισσότερο της δίνει χρήσιμο δώρα, γνώση, φρόνηση και διάκριση. Αυτά βέβαια τα δίνει ο Θεός και όταν εκείνη τα ζητεί, ώστε να μπορέσει να διακονίσει ευάρεστα το πνεύμα το οποίο και αξιώθηκε να λάβει, χωρίς να εξαπατά με την κακία, χωρίς να ασφάλει από την άγνοια, χωρίς να παρεκκλίνει ζώντας χωρίς φόβο και με αμέλεια και να κάνει τίποτα που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου. 127. Όπως η ενέργεια των παθών που είναι το εγκόσμιο πνεύμα της πλάνης του σκότους της αμαρτίας θα κατοικήσει σε άνθρωπο που είναι γεμάτος από σαρκικό φρόνημα, έτσι και η ενέργεια του φωτεινού πνεύματος κατοικεί μέσα σε άνθρωπο που αγιάστηκε σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου. Ζητάτε απόδειξη για το ότι ο Χριστός μιλάει μέσα μου. Β' Κορινθίους 13:3. Και δεν ζω πια εγώ, μέσα μου ζει ο Χριστός. Γαλάτας 2:20. Και όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε το Χριστό. Γαλάτας 3:27. Επίσης και ο Κύριος λέει: θα έρθουμε εγώ και ο πατέρας μου και θα κατοικήσουμε σε αυτόν. Ιωάννου 14:23. Αυτά δεν έρχονται ανεπαίσθητα, ούτε χωρίς δραστική ενέργεια, αλλά με δύναμη και στα αλήθεια σε όσους κρίνονται άξιοι. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης επέστρεφε πρωτύτερα στους ανθρώπους τη θεογνωσία με λόγια που ήταν αδύνατο να τα σηκώσουν και έβαζε πάνω τους βαρύ και αβάσταχτο ζυγό, χωρίς καθόλου να σηκώνει το χέρι ο Ιδίας, και τούτο γιατί δεν μπορούσε να παρέχει τη δύναμη του πνεύματος. Όπως λέει και ο Απόστολος, ο νόμος είναι αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Ρωμαίων 8:3. Ύστερα όμως από την παρουσία του Χριστού ανοίχθηκε η θύρα της χάρης σε όσους πίστευσαν αληθινά και χορηγείται σε αυτούς δύναμη Θεού και ενέργεια Αγίου Πνεύματος. 128. Αφού ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του στη δωρεά της πρωταρχικής και φυσικής αγαθότητας του Αγίου Πνεύματος, Πράξεων 2:3, από αυτούς η Θεία Δύναμη ερχόταν σε όλους εκείνους που πίστευαν ότι κατοικούσε στις ψυχές τους και θεράπευε τα πάθη της αμαρτίας και τους ελευθέρωνε από το σκοτάδι και την έγκρωση. Γιατί μέχρι τότε η ψυχή ήταν τραυματισμένη και φυλακισμένη και εχμάλωτη στο πυκνό σκοτάδι της αμαρτίας. Αλλά και τώρα η ψυχή που δεν αξιώθηκε να έχει ένοικο τον Κύριο, ούτε κατασκηνωμένη μέσα της τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ενεργητικά με κάθε δύναμη και εσωτερική βεβαιότητα βρίσκεται ακόμη στο σκοτάδι. Σε εκείνους όμως που επιφύτησε η χάρη του Θείου Πνεύματος και κατοικήσε μέσα στα βάθη του νου τους, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται σαν ψυχή, όπως λέει ο Θείος Παύλος, ο Θείος Απόστολος. Όποιος ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Α Κορινθίους 6:17. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει: όπως εγώ και εσύ, Πατέρα, είμαστε ένα, να είναι και αυτοί με εμάς ένα. Ιωάννου 17:21. Τι μεγάλη ευαρέσκεια και αγαθότητα έδειξε ο Θεός στην ανθρώπινη φύση που τόσο ταπεινώθηκε από την αμαρτία. Όταν η ψυχή συζούσε με την κακία των παθών, ήταν σαν ένα με αυτήν. Παρόλο που είχε δική της θέληση, δεν μπορούσε να κάνει εκείνο που ήθελε να κάνει, όπως λέει και ο Απόστολος: δεν κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ρωμαίων 7:15. Πόσο λοιπόν περισσότερο όταν επισκέφθη η δύναμη του Θεού στην ψυχή του, αγιάστηκε και έγινε άξιά του, δεν θα γίνει ένα με το θέλημά της, με το θέλημα του Θεού? Γιατί τότε γίνεται αληθινά η ψυχή κατά κάποιο τρόπο ψυχή του Κυρίου, με το να εξουσιάζεται αυτοπροαίρετα με τη δύναμη του αγαθού πνεύματος και να την ακολουθεί πια τα δικά της θελήματα? Γιατί λέει ο Απόστολος: ποιος μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ρωμαίων 8:35, δηλαδή από την ψυχή που ενώθηκε με το Άγιο Πνεύμα. 129. Εκείνος λοιπόν που θέλει να γίνει μιμητής του Χριστού και για να ονομαστεί και αυτός Υιός του Θεού και γεννημένος από το Πνεύμα, οφείλει πριν απ' όλα να υπομένει τις θλίψεις που έρχονται, δηλαδή τις σωματικές ασθένειες ή τις ύβρεις ή και τους ονειδισμούς από τους ανθρώπους, ακόμη και τις επιθέσεις των αοράτων εχθρών
με γενεοψυχία και καρδερία, γιατί κατ' οικονομία του Θεού παραχωρείται στις ψυχές η δοκιμασία των διαφόρων θλίψεων για να φανερωθούν οι ψυχές που τον αγαπούν ειλικρινά. Αυτό είναι το σημάδι των Αγίων όλων των αιώνων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, μαρτύρων, ότι πέρασαν από αλλού αλλά από το στενό δρόμο των πειρασμών και των θλίψεων και έτσι βαρύσαν το Θεό. Παιδί μου, λέει η Γραφή, αν έρχεσαι για να υπηρετήσει τον Κύριο, ετοίμασε την ψυχή του σου για πειρασμούς. Έχει ευθύτητα στην καρδία και καρτερία. Σοφία Σιράκ 2:1-2. Και αλλού λέει, όλα όσα σου έρχονται δείξε τα σαν καλά, γνωρίζοντας ότι χωρίς να θέλει ο Θεός τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, η ψυχή που θέλει να ευαρεστήσει το Θεό πρέπει πριν απ' όλα να αναλάβει την υπομονή και την ελπίδα. Με την τέχνη της κακίας είναι και αυτό στον καιρό της θλίψης, και να βάζει μέσα μας την ακηδεία και να μας απομακρύνει από την ελπίδα στο Θεό. Ουδέποτε όμως ο Θεός άφησε την ψυχή που ελπίζει σε αυτόν να καταβληθεί από τους πειρασμούς χωρίς να φτάσει σε αδίέξοδο. Όπως λέει ο Απόστολος, ο Θεός κρατά τις υποσχέσεις του και δεν θα αφήσει να δοκιμάσετε πειρασμό πάνω από τη δύναμή σας, αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τον τρόπο εξόδου από αυτόν, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Α Κορινθίων 10:13. Αλλά και ο πονηρός δεν στεναχωρεί την ψυχή όσο θέλει αυτός, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ο ημίωνος, πόσο όνος, πόσο η γκαμήλα, και τόσο τα φορτώνουν. Και ο κεραμοποιός γνωρίζει πόση ώρα να βάλει τα κεραμικά σκεύη στη βοδιά για να μην σπάσουν, αν μείνουν περισσότερο, μήτε πάλι και γίνουν άχρηστα βγαίνοντας πριν από το κανονικό ψήσιμο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τόση σύνεση, πολύ περισσότερο απείρως, περισσότερο η σύνεση του Θεού, γνωρίζει πόσο πειρασμό πρέπει να επιτρέψει να έρθει σε κάθε ψυχή για να γίνει δόκιμη και κατάλληλη για τη βασιλεία των ουρανών. 130. Αν το καράβι δεν χτυπηθεί πολύ, δεν μπορεί να γίνει κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για λεπτότατα νήματα, αλλά όσο χτυπιέται και ξύνεται και ξένεται, τόσο πιο καθαρό και εύχριστο γίνεται. Και αν το νεόπλαστο πύληνο σκεύος δεν μπει στη φωτιά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. Και το νήπιο είναι άπειρο ακόμη για τις δουλειές του κόσμου, γιατί ούτε να κτίζει, ούτε να φυτεύει, ούτε να σπερνεί, ούτε άλλη δουλειά μπορεί να κάνει. Έτσι, συχνά και κάποιες ψυχές, αν και έλαβαν τη θεία χάρη και έχουν εσωτερική βεβαιότητα από την γλυκύτητα και ανάπαυση του ψέματος, εξαιτίας της νηπιότητάς τους, από αγαθότητα του Κυρίου, επειδή όμως ακόμη δεν δοκιμάστηκαν ούτε ελέγχθηκαν από τα πονηρά πνεύματα με διάφορες θλίψεις, εξακολουθούν να είναι νήπιες, και για να πω έτσι δεν είναι ακόμα κατάλληλες για τη βασιλεία των ουρανών. Αν δεν έχετε διαπαραγώγηση, λέει ο Απόστολος, που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα παιδιά και όχι γνήσια. Εβραίων 12:8. Ώστε και οι πειρασμοί και οι θλίψεις για το συμφέρον στέλνονται στους ανθρώπους και κάνουν την ψυχή πιο γνήσια και πιο στέρη. Και αν αυτή υπομείνει μέχρι τέλους την ελπίδα στον Κύριο, είναι αδύνατο να επιτύχει την υπόσχεση του Πνεύματος και την απολύτρωση από τα πάθη της κακίας. 131. Οι Άγιοι Μάρτυρες, από αφού υπέφεραν πολλά βασανιστήρια και έδειξαν καρτερία μέχρι το θάνατο, έγιναν άξιοι για τα στεφάνια και για τη δόξα. Και όσα περισσότερα και σκληρότερα ήταν τα βάσανα που υπέφεραν, τόσο περισσότερη δόξα απέκτησαν και παρησία ενώπιον του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ψυχές που παραδόθηκαν σε διάφορες θλίψεις, είτε αυτές που έρχονται εξωτερικά από τους ανθρώπους, είτε δημιουργούνται μέσα τους από ατόπους λογισμούς, είτε γεννιούνται από σωματικές ασθένειες, αν κρατήσουν ως το τέλος την υπομονή τους, θα αξιοσύνουν τα ίδια στεφάνια με τους μάρτυρες δίρες και την ίδια παρησία. Και τούτο επειδή το μαρτύριο των θλίψεων που οι μάρτυρες υπέμειναν από ανθρώπους, αυτοί το υπομένουν από τα πονηρά πνεύματα τα οποία παρεκκίνησαν τότε τους βασανιστές των μαρτύρων. Και όσο περισσότερες και αυτοί οι θλίψεις του εχθρού υπέμειναν, τόσο περισσότερη δόξα όχι μόνο στο μέλλον θα απολαύσουν από το Θεό, αλλά και εδώ θα αξιωθούν την παρηγοριά του αγαθού Πνεύματος. 132. Επειδή ο δρόμος που οδηγεί στην ουράνια ζωή είναι ομολογουμένος, στενός και γεμάτος θλίψεις, Ματθαίου 7:14, και είναι λίγοι εκείνοι που τον βαδίζουν, γι' αυτό πρέπει χάρη της ελπίδας του ουρανού να υπομένουμε σταθερά κάθε προετοιμασία του πονηρού. Γιατί όσες θλίψεις και αν υποφέρουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε αντάξιο του μέλλοντος που μας υποσχέθηκε ο Θεός, ή της παρηγορίας που δίνει από εδώ στις ψυχές μας το αγαθό πνεύμα, ή της λυτρώσεώς μας από το σκοτάδι των παθών της κακίας, ή για το χρέος του πλήθους των αμαρτιών μας. Τα παθήματα του καιρού του δεν υποσταθμίζουν τη δόξα που μέλει να μας δοθεί. Ρωμαίων 8:18. Όμως λοιπόν είπαμε
Όπως λοιπόν είπαμε, όλα πρέπει να τα υπομένουμε για τον Κύριο σαν γενναίοι στρατιώτες που πεθαίνουμε για το βασιλιά μας. Γιατί άραγε όταν βρισκόμασταν στον κόσμο και στα βιωτικά πράγματα δεν μας έβρισκαν τέτοια λυπηρά, αλλά τώρα που ήρθαμε να υπηρετήσουμε το Θεό υποφέρουμε τους πολύτροπους αυτούς πειρασμούς. Βλέπεις λοιπόν ότι οι θλίψεις είναι για το Χριστό, επειδή φθονεί ο εχθρός την ανταπόδοση που ελπίζαμε και θέλει να βάλει μέσα στις ψυχές μας τη χάπνωση και τη ραθυμία για να ζήσουμε ευάρεστα στο Θεό και να αξιωθούμε τη Βασιλεία Του. Όσο λοιπόν ο πονηρός κι αν οπλίζεται εναντίον μας και αν εμείς υποφέρουμε τις επιθέσεις του με γενεοψυχία, όλες οι μηχανές του εναντίον μας διαλύονται με τη συμμαχία του Χριστού, γιατί έχουμε τον Ιησού υπερασπιστή και προστάτη μας. Ας θυμηθούμε ότι και εκείνος που πέρασε σε αυτόν τον κόσμο υβριζόμενος, διωκόμενος, εμπεζόμενος και τέλος θανατώθηκε με ατιμωτικό τρόπο πάνω στο Σταυρό. 133. Αν θέλουμε να υποφέρουμε με ευκολία την κάθε θλίψη και τους πειρασμούς, ας επιθυμούμε και ας έχουμε μπρος στα μάτια μας πάντοτε το θάνατο για χάρη του Χριστού. Τότε μάλιστα εντολή έχουμε να σηκώνουμε το Σταυρό και να τον ακολουθούμε. Μαθαίου 16:24, που σημαίνει να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι για το θάνατο. Αν έχουμε τέτοια διάθεση, θα υπομείνουμε, όπως είπαμε, πολύ ευκολότερα κάθε θλίψη, φανερή ή αφανή, γιατί εκείνος που επιθυμεί να πεθάνει για τον Χριστό καθόλου δεν θα δυσκολευτεί στα επίπονα και λυπηρά. Γι' αυτό το λόγο νομίζουμε ότι οι θλίψεις είναι βαριές, γιατί δεν επιθυμούμε το θάνατο για τον Χριστό, ούτε έχουμε πάντοτε το νου μας προσιλωμένο σε αυτόν. Όποιος όμως θέλει να γίνει κληρονόμος του Χριστού πρέπει να επιθυμεί και τα πάθη του με ζήλο, ώστε εκείνοι που λένε ότι αγαπούν τον Κύριο αποδεικνύονται από το ότι κάθε θλίψη που τους έρχεται την υποφέρουν όχι μόνο με γενναιότητα αλλά και με προθυμία, γιατί ελπίζουν σε αυτόν. 134. Εκείνος που προσήλθε στον Χριστό πρέπει ακόμη και με τη βία να οθεί τον εαυτό του προς το καλό και ας μην θέλει η καρδιά. Γιατί λέει ο αψευδής Κύριος, η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται με τη βία και την ιδιοποιούνται όσοι βιάζουν τον εαυτό τους. Μαθαίου 11:12. Και πάλι αγωνίζεστε να μπείτε από τη στενή πύλη. Λουκά 13:24. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, και χωρίς να θέλουμε να οθούμε τον εαυτό μας στην αρετή, δηλαδή στην αγάπη, ενώ δεν έχουμε αγάπη στην πραγματικότητα, ενώ αυτή μας λείπει, στο να έχουμε συμπαθή και φιλάνθρωπη καρδία, να ανεχόμαστε τις προσβολές και τον παραμερισμό και να εγκαρτερούμε με τους καταφρονημένους, ενώ ακόμη δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια στην προσευχή και αν δεν έχουμε ακόμη πνευματική προσευχή. Αν ο Θεός δεν δει ότι αγωνιζόμαστε έτσι και οθούμε με τη βία τον εαυτό μας το καλό, έστω και αν η καρδία μας αντιστέκεται, τότε μας δίνει προσευχή αληθινή, μας δίνει σπλαχνική καρδιά, υπομονή, μακροθυμία και γενικά μας γεμίζει με όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γαλάτας 5:22. Αν τώρα κανείς στερείται τις άλλες αρετές και βιάζει τον εαυτό του μόνο ας πούμε στην προσευχή για να λάβει το χάρισμα της προσευχής, δεν βιάζει όμως τον εαυτό του να αποκτήσει πραότητα, ταπεινοφροσύνη, αγάπη και όλο το ευγενές γένος των αρετών και επίσης και βέβαια πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό και ζωή χωρίς αδιάφορη και αμέριμνη, τότε καμιά φορά του δίνεται από το αγαθό πνεύμα η χάρη της προσευχής εν μέρη με ευφροσύνη και ανάπαυση όπως το ζήτησε, αλλά μένει έρημος από τα άλλα καλά, γιατί δεν βίασε τον εαυτό του να τα αποκτήσει ούτε παρακάλεσε για αυτά το Χριστό. Γιατί πρέπει κανείς όχι μόνο προς όσα είπαμε να οθεί τον εαυτό του έστω και αν αυτός δεν θέλει και να ζητάει από το Θεό να ανταλάβει, αλλά και το να κρίνει άξια να υποθούν όσα λόγια είναι άχρηστα και μάταια και στο να μελετά πάντοτε με το στόμα και με την καρδία τα λόγια του Θεού ακόμη στο να θυμώνει και να μην ξεσπά σε φωνές. Γιατί λέει ο Απόστολος, κάθε δυσαρέσκεια να φύγει μακριά σας μαζί με κάθε κακία. Εφεσίων 4:35. Επίσης το να μην κατηγορεί κανένα, να μην κατακρίνει, να μην υπερηφανεύεται. Έτσι βλέποντας ο Κύριος ότι πιέζει τον εαυτό του, όπως είπαμε, και ότι τον οθεί με τη βία, θα του δώσει οπωσδήποτε τη χάρη που πράττει, χωρίς κόπο και με ευκολία εκείνα που πρωτήτερα ούτε με τη βία δεν μπορούσε να κάνει εξαιτίας της πονηρίας που είχε συγκάτοικό του. Και τότε γίνονται όλα αυτά τα έργα της αρετής κατά κάποιο τρόπο φύση, επειδή πια ο Κύριος ήρθε σύμφωνα με την υπόσχεσή του και ενώθηκε μαζί του. Ιωάννου 15:5. Και αυτός επίσης ενώθηκε με τον Κύριο, οπότε με τη χάρη του
εκπληρώνει με μεγάλη ευκολία τις αρετές. 135. Εκείνος που βίασε τον εαυτό του μόνο στην προσευχή, όπως πριν λίγο είπαμε, ενώ στην ταπεινοφροσύνη, στην αγάπη, στην πραότητα και στον αρμαθό όλων των άλλων αρετών δεν ασκεί και δεν βιάζει τον εαυτό του, έχει την εξής κατάληξη. Καμιά φορά εκεί που προσεύχεται επιφυτάει θεία χάρη, γιατί ο Θεός είναι αγαθός και γι' αυτό ικανοποιεί με φιλανθρωπία τα αιτήματα όποιον του ζητούν. Αν όμως αυτός δεν έχει εθίσει τον εαυτό του και δεν τον έκανε έμπειρο και γυμνασμένο στις αρετές, ή χάνει τη χάρη που έλαβε και πέφτει από υπερηφάνεια, ή την διατηρεί ίσως, αλλά δεν προοδεύει σε αυτήν ούτε αυξάνει. Ώστε μπορούμε να πούμε ότι η κατοικία και η ανάπαυση του αγαθού πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η πραότητα και όλες οι άλλες άγιες εντολές του Χριστού. Εκείνος λοιπόν που θέλει να φτάσει μέσω όλων αυτών στην τελειότητα, ας κάνει σύντροφό του την πρώτη αρετή, την προσευχή, και ας βιάζει τον εαυτό του να την αγαπάει, και αν η καρδιά του αντιστέκεται και φιλονική, ας φροντίζει να την κάνει υποχωρητική και επιθύμια στο Θεό. Γιατί σε εκείνον που εφάρμοσε πρώτα τέτοια βία στον εαυτό του και κατά κάποιο τρόπο εξημέρωσε την αντίσταση της ψυχής του με τον καλό εθισμό, την έκανε ολότελα υπάκοη και έτσι ζητά και παρακαλεί με τέτοια ψυχική κατάσταση, αυξάνει, ακμάζει μέσα το χάσμα της προσευχής το δωρημένο σε αυτόν από το πνεύμα, το οποίο αναπαύεται στη μετεωριοφροσύνη. Το χάρισμα αυτό που το επιδίωξε σε συνδυασμό με την αγάπη και την αγαπητική πραότητα. Και τότε το πνεύμα που χαρίζει και αυτά και τον διδάσκει την αληθινή ταπεινοφροσύνη, τη γνήσια αγάπη και την πραότητα, τα οποία τα έχει επιδιώξει πρωτύτερα ασκώντας βία στον εαυτό του. Και αφού έτσι προχωρήσει και γίνει τέλειος κατά το θέλημα του Κυρίου, αποδεικνύεται άξιος της βασιλείας. Γιατί ο ταπεινός δεν πέφτει ποτέ. Πού δηλαδή να πέσει εκείνος που έχει τον εαυτό του κάτω από όλους, ώστε η ψιλοφροσύνη είναι μεγάλη κατάπτωση, ενώ αντίθετα μεγάλη εξύψωση και σίγουρο αξίωμα είναι η ταπεινοφροσύνη. 136. Εκείνοι που αγάπησαν αληθινά το Θεό ούτε για την ουράνια βασιλεία θέλησαν να τον υπηρετήσουν, σαν να επιζητούν εμπορικό κέρδος, ούτε πάλι και για την κόλαση που περιμένει τους αμαρτωλούς, αλλά για να τον αγαπήσουν ως μόνο Θεό και δημιουργό τους, και κατανόησαν και οι δούλοι οφείλουν να ευαρεστούν τον Κύριο και Δημιουργό. Αυτοί και με μεγάλη σύνεση αντιμετωπίζουν ό,τι τους συμβαίνει, γιατί είναι πολλά τα εμπόδια για την ευαρέστηση του Θεού. Επειδή δεν είναι μόνο η φτωχία και η αφάνεια, αλλά παρόμοια και ο πλούτος και η τιμή γίνονται πειρασμοί για την ψυχή. Κατά ένα μέρος και αυτή η παρηγοριά και η ανάπαυση με την οποία γεμίζει η ψυχή, την ψυχή η χάρη, αν δεν την αντιληφθεί η ψυχή που καταξιώθηκε να αντιλάβει και αν δεν τη χρησιμοποιήσει με μεγάλη μετεριοφροσύνη και σύνεση, είναι πολύ εύκολο να της γίνει πειρασμός, μάλλον και εμπόδιο. Γιατί η κακία με πρόφαση αυτή τη χάρη χαλαρώνει τον τόνο της ψυχής και προξενεί με πανουργία τη χάβνωση και την αδιαφορία. Γι' αυτό η χάρη χρειάζεται για να την δεχτεί ευλαβή και συνετή ψυχή, ώστε να την τιμήσει και να παρουσιάσει άξιους καρπούς. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος όχι μόνο η θλίψη αλλά και οι ανέσεις να γίνουν πειρασμός της ψυχής, γιατί και με τα δύο αυτά δοκιμάζονται από το δημιουργό οι ψυχές για να φανερωθούν καθαρά ποιες δεν θεωρούν αίτια κέρδους την αγάπη τους προς εκείνον, αλλά θεωρούν μοναδικό κέρδος τους αυτόν που πράγματι είναι άξιος πολλής αγάπης και τιμής. Στον αμελή και πτωχό στην πίστη και νήπιο στο χρόνημα, αυτά γίνονται εμπόδιο για την αιώνια ζωή. Δηλαδή τα λυπηρά και επίπονες, ασθένειες, φτωχία, ασημότητα ή και τα αντίθετα, πλούτος, δόξα, έπαινη από τους ανθρώπους επιπλέον, και ο πόλεμος του πονηρού που προσβάλλει χωρίς να φαίνεται. Αντιστρέφοντας τώρα τα παραπάνω, θα βρεις ότι στον πιστό και συνετό και γενναίο αυτά συνεργούν μάλλον στην απόκτηση της Βασιλείας του Θεού. Γιατί σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, για όσους αγαπούν τον Θεό, όλα συντελούν στο καλό τους. Ρωμαίων 8:28. Αυτά λοιπόν γίνεται φανερό ότι όταν εκείνος που αγαπά αληθινά το Θεό συντρίψει και νικήσει και υπερπηδήσει όλα αυτά που θεωρούνται εμπόδια στον κόσμο, κατέχεται μόνο από το Θείο Έρωτα, όπως λέει ο Θείος Προφήτης. Με περιέπλεξαν οι πληκτάνες των αμαρτωλών, μα ούτε τότε δεν λησμόνησα τον νόμος. Ψαλμός 118:61. 137. Ο Θείος Απόστολος Παύλος έκανε φανερά με μεγάλη ακρίβεια και καθαρότητα ότι το τέλειο μυστήριο του χριστιανισμού γίνεται γνωστό με την πείρα σε κάθε πιστή ψυχή διαμέσου θείας ενέργειας, η οποία είναι η έλαμψη
του επουρανίου φωτός με την αποκαλυπτική δύναμη του πνεύματος. Έτσι δεν θα νομίσει κανείς ότι ο φωτισμός του πνεύματος γίνεται μόνο με τη γνώση των θείων νοημάτων, ώστε να κινδυνεύσει από άγνοια και ραθυμία να στερηθεί το τέλειο μυστήριο της χάρης. Γι' αυτό και έφερε το παράδειγμα της λαμπρότητας του πνεύματος που ακτινοβολούσε στο πρόσωπο του Μωυσίου. Έξοδος 34:29, για να παραστήσει με σαφήνεια τη γνώση. Λέει λοιπόν, αν η διακονία του γραπτού νόμου χαραγμένου σε λίθινες πλάκες, ο οποίος οδηγούσε στο θάνατο, συνοδεύτηκε με τόση λαμπρότητα, ώστε να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να κοιτάξουν κατά πρόσωπο το Μωυσή εξαιτίας της λάψης του προσώπου του, και αν αυτή ήταν παροδική, τόσο περισσότερο έξοδο θα ήταν διακονία του πνεύματος, γιατί αν η διακονία της καταδίκης είχε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα της διακονίας που οδηγεί στη δικαιοσύνη. Πράγματι είναι τόσο μεγάλη αυτή η λαμπρότητα, ώστε σε σύγκριση με αυτήν η πρώτη να μην είναι λαμπρότητα, γιατί αν το καταργούμενο έχει λαμπρότητα, πολύ περισσότερη λαμπρότητα συνοδεύει το μόνιμο. Β' Κορινθίους 3:7-11. Είπε καταργούμενο, γιατί η λαμπρότητα του φωτός ακτινοβολούσε στο θνητό σώμα του Μωυσή. Και προσθέτει, επειδή λοιπόν έχουμε μία τέτοια ελπίδα, ενεργούμε με πολύ παρησία. Β' Κορινθίους 3:12. Λίγο παραπάνω έδειξε ότι η άφθαρτη και η αθάνατη εκείνη η λαμπρότητα του πνεύματος που συνοδεύεται με αποκάλυψη, που τώρα λάμπει στους αξίους αθάνατα και ακατάλληλα στο αθάνατο μέρος του, έσω ανθρώπου, λέει λοιπόν, όλοι εμείς, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν από το πνεύμα με τέλεια πίστη, με ακατάλληλο πρόσωπο της ψυχής εννοείται, κοιτάζουμε σαν σε καθρέφτη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του, ανεβαίνοντας από τη λαμπρότητα σε λαμπρότητα και με την ενέργεια του πνεύματος, το οποίο λέει είναι ο Κύριος. Β' Κορινθίους 3:18. Λέει ακόμη, μόλις επιστρέψει κανείς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, λέγοντας Κύριο εννοώ το πνεύμα. Β' Κορινθίους 3:16-17. Με αυτά έδειξε φανερά ότι είναι κάλυμα σκοτεινό. Ένα κάλυμα σκοτεινό έχει τοποθετηθεί πάνω στην ψυχή, το οποίο από την παράβαση του Αδάμ βρήκε πέρασμα και να εισχωρήσει την ανθρωπότητα. Τώρα όμως πιστεύουμε ότι με την έλαβση του πνεύματος αφαιρείται από τις πραγματικά πιστές και άξιες ψυχές. Γι' αυτό το λόγο έγινε εξάλλου και η έλευση του Χριστού, και ευδόξης ο Θεός να φτάσουν σε τέτοια μέτρα αγιότητος εκείνοι που πιστεύουν αληθινά. 138. Αυτή η έλαμψη του πνεύματος δεν είναι μόνο σαν μία αποκάλυψη νοημάτων και φωτισμός της χάρης, όπως είπαμε, αλλά είναι μία βέβαιη και αδιάκοπη έλαμψη υποστατικού φωτός μέσα στις ψυχές. Μερικά ρητά της γραφής με τέτοιο νόημα είναι τα εξής: ο Θεός που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Χριστού. Β' Κορινθίους 4:6, και φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ για θάνατο. Ψαλμός 12:4, δηλαδή όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, να μην βρεθεί σκοτισμένη από το κάλυμα του θανάτου, της κακίας, και ακόμα ξέσπασε και άλλα τα μάτια μου να δω τα θαυμάσια του νόμου σου. Ψαλμός 118:18. Στείλε μου το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά θα με οδηγήσουν και θα με φέρουν στο Άγιο Όρο σου και στο ναό σου. Ψαλμός 42:3. Έλαμψε πάνω μου το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ψαλμός 4:7. . 139. Επίσης και το φως που έλαμψε στο μακάριο Παύλο στο δρόμο της Δαμασκού, Πράξεων 9:3, με το οποίο υψώθηκε ως τον τρίτο ουρανό και άκουσε αλάλητα μυστηρία, δεν ήταν κάποιος φωτισμός νοημάτων και γνώσεως, ήταν υποστατική μέσα στην ψυχή έλαμψη της δυνάμεις του αγαθού πνεύματος. Την υπερβολική λαμπρότητα αυτού του φωτός δεν μπόρεσαν να αντέξουν τα σαρκικά μάτια και τυφλώθηκαν. Πράξεων 9:8. Με αυτό το φως αποκαλύπτεται κάθε γνώση που γνωστοποιείται αληθινά ο Θεός στην αξία και αγαπόμενη από αυτούν ψυχή. 140. Κάθε ψυχή με τη δική της επιμέλεια και πίστη αξιώθηκε να ντυθεί από εδώ τελείως στο Χριστό με τη δύναμη και την εσωτερική πληροφορία της χάρης, και ενώθηκε από το επουράριο φως της άφθαρτης εικόνας, μοιείται από τώρα στη γνώση όλων των ουρανίων μυστηρίων υποστατικός. Κατά δε τη μεγάλη μέρα της Αναστάσεως και το σώμα της θα συνδοξαστεί με την ίδια επουράνια δόξα και θα αρπαγεί στους ουρανούς από το πνεύμα, σύμφωνα με τη γραφή Α Θεσσαλονικής 4:17, και θα αξιωθεί να γίνει όμοιο με το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Φιλιππισίων 3:21, και έτσι θα κληρονομήσει και την αιώνια και χωρίς διαδοχή βασιλεία μαζί με τον Χριστό. 141. Όσα κανείς με τη δική του
επιμέλεια και πίστη έγινε κοινωνός της ουράνιας δόξας του Αγίου Πνεύματος και στόλισε την ψυχή του μαγαθά έργα, τόσο και το σώμα του εκείνη την ημέρα θα γίνει άξιο να συνδοξαστεί. Ότι δηλαδή απεθυσάβρισε κανείς τώρα μέσα του, αυτό τότε παρουσιάζεται έξω, όπως και ο καρπός που είναι μέσα στα δέντρα. Το χειμώνα παρουσιάζεται έξω την άνοιξη, όπως είπαμε και άλλοτε. Η θεόμορφη λοιπόν εικόνα του Πνεύματος που οι Άγιοι έχουν κατά κάποιο τρόπο σαν τυπωμένη από τώρα μέσα τους, θα κάνει τότε και το σώμα εξωτερικά θεόμορφο και ουράνιο. Στους βέβαιους όμως και αμαρτωλούς αλίμονο, το σκοτεινό κάλυμα του κοσμικού πνεύματος που τήληξε την ψυχή και με την ασχήμια των παθών έκανε το νου του σκοτεινό και άσχημο, θα παρουσιάσει τότε εξωτερικά και το σώμα σκοτεινό και γεμάτο από κάθε ντροπή. 142. Επειδή μετά την παράβαση η αγαθότητα του Θεού κατεδίκασε σε θάνατο τον Αδάμ, Γένεση 3:19, ήρθε πρώτα ο θάνατος στην ψυχή του, επειδή με τη στέρηση της επουράνης και πνευματικής απολαύσεως έσβησαν τα νοερά και αθάνατα αισθητήριά της και έγιναν σαν νεκρά, και ύστερα ακολούθησε ο θάνατος του σώματος μετά από 930 χρόνια, Γένεση 5:5. Έτσι και τώρα ο Θεός που με το σταυρό και το θάνατο του Σωτήρα συμφιλιώθηκε με την ανθρωπότητα, αποκαθιστά την ψυχή που πίστεψε αληθινά ακόμη και σε αυτή τη ζωή, στην απόλαυση των ουρανίων φωτών και μυστηρίων, και ξαναζωντανεύει με το θείο φως τα νοερά αισθητήριά της. Έπειτα και το σώμα θα τον ντύσει με αθάνατη και άφθαρτη δόξα. 143. Υπάρχουν άνθρωποι που απομακρύθηκαν από τον κόσμο, ζουν με σεμνότητα και αγάπη για την αρετή, αλλά έχουν το κάλυμα των παθών στα οποία είμαστε όλοι ένοχοι για την παρακοή του πρωτοπλάστου, ενώ δηλαδή το σαρκικό έχουν το σαρκικό φρόνημα, το οποίο σωστά το ονόμασε ο Απόστολος θάνατο λέγοντας: το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, Ρωμαίων 8:6. Αυτοί λοιπόν μοιάζουν με ανθρώπους που περπατούν νύχτα και φωτίζονται από τα άστρα, τα οποία είναι οι Άγιες Εντολές του Θεού. Επειδή όμως δεν ελευθερώθηκαν ακόμη τελείως από το σκοτάδι τους, είναι αδύνατον να βλέπουν καθαρά τα πάντα. Αυτοί πρέπει να φροντίζουν με κόπο και μεγάλη πίστη για την αρετή και να παρακαλέσουν τον Χριστό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, να λάμψει στις καρδιές τους, ώστε να μπορέσουν να τα δουν όλα με ακρίβεια, δηλαδή και την εναντίον μας επίθεση των νοητών θηρίων που γίνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, και τα κάλλη του άφθαρτου κόσμου που είναι απερίγραπτα στην όψη και ανίποτα στην ειδονή, με τον ίδιο τρόπο που αυτά γίνονται σαφή και ολοφάνερα στους τελείους κατά την αρετή και σε εκείνους που το νοερό φως έλαμψε ενεργούς στις καρδιές τους. Γιατί όπως λέει ο Μακάριος Παύλος, η στερεή τροφή είναι για τους τελείους, οι οποίοι από τον εθισμό έχουν γυμνασμένα τα πνευματικά αισθητήρια στο να διακρίνουν το καλό από το κακό, Εβραίων 5:14. Αλλά και ο Θείος Πέτρος λέει: «Και εσείς, έχοντας τα λόγια των προφητών, καλά θα κάνετε να τα προσέχετε, γιατί είναι σαν λιχνάρι που φέγγει στο σκοτάδι, ώσπου να χαράξει η ημέρα και να ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός». Β' Πέτρου 1:19. Αλλά οι πολλοί δεν διαφέρουν διόλου από εκείνους που βαδίζουν τη νύχτα χωρίς κανένα φως και χωρίς την παραμικρή ακτίνα, χωρίς δηλαδή κάποιο θείο λόγο να φωτίζει τις ψυχές τους, ώστε σχεδόν μοιάζουν με τυφλούς. Αυτοί είναι οι ολότελα δεμένοι με τα δεσμά της ύλης και τις βιωτικές αλυσίδες, και ούτε ο φόβος του Θεού του συγκρατεί, ούτε κανένα αγαθό έργο κάνουν. Γιατί όσοι από εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο, όπως είπαμε, φωτίζονται σαν από άστρα από τις εντολές του Θεού και κρατούν την πίστη και το φόβο του Θεού, αυτοί δεν τυλίγονται ολότελα στο σκοτάδι, γι' αυτό δεν μπορούν να έχουν ελπίδα σωτηρίας. 144. Όπως οι άνθρωποι στον κόσμο μαζεύουν τον πλούτο από διάφορες αφορμές και εργασίες, άλλοι δηλαδή από αξιώματα, άλλοι από εμπόριο, άλλοι από χειρονακτική ή γεωργική εργασία, άλλοι με άλλο τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Άλλοι μαζεύουν τον επουράνιο πλούτο από διάφορα χαρίσματα, όπως φανερώνονται από τα λόγια του Αποστόλου. Έχουμε διάφορα χαρίσματα ανάλογα με τη χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Ρωμαίων 12:6. Άλλοι από διάφορες ασκήσεις και από διάφορες πνευματικές εργασίες και αρετές που γίνονται μόνο για το Θεό. Για χάρη αυτού του πλούτου είναι απαγορευμένο να κρίνει κανείς ή να εξουθενώνει ή να καταδικάζει τον πλησίον, αλλά και εκείνοι
Είναι φανεροί που βρίσκουν χρυσάφι με εξόρυξη, όσοι δηλαδή αγωνίζονται με μακροθυμία, με υπομονή και αποκτούν μερικό πλούτο, καθώς τους ενισχύει η αγαθή ελπίδα. Επίσης είναι φανερό και όσοι μοιάζουν με μισθωτούς και είναι οκνηροί και ενοχελικοί. Αυτοί τρώνε αμέσως ό,τι τους πέσει, δεν φέρνουν σε πέρασμα υπομονή τα έργα που κάνουν και παρουσιάζονται διαρκώς να τριγυρίζουν γυμνοί και φτωχοί. Αυτοί δηλαδή είναι έτοιμοι και ενθουσιάδεις να λάβουν τη χάρη. Ράθυμοι όμως και φυγόπονοι να εργαστούν και να αυξήσουν. Είναι επίσης ευμετάβλητοι και μόλις γευθούν νιώθουν κόρο και στην εργασία κουράζονται εύκολα και δείχνουν μουδιασμένοι και έτσι τους αφαιρείται η χάρη που έλαβαν. Γιατί πάντοτε οι αδρανείς, νοθροί, αμβλημένοι, οκνηροί και γεμάτοι αμέλεια προαίρεση βρίσκεται ασύμφωνη με τη χάρη, έρημη από αγαθά έργα, κατάλληλη για το Θεό και άδοξη για αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο και στο μελλοντικό. 145. Όταν ο άνθρωπος καταπάτησε την εντολή του Θεού και εξέπεσε από τη ζωή του παραδείσου, απακολούθησε το δέσιμό του με δύο αλυσίδες. Η μία ήταν ο δεσμός των βιωτικών πραγμάτων και των σαρκικών ειδονών, που είναι ο πλούτος, η δόξα, η φιλία, η γυναίκα, τα παιδιά, οι συγγενείς, η πατρίδα, τα χτήματα και γενικά όλα τα ορατά από τα οποία ο λόγος του Θεού μας διατάζει να λυνόμαστε με τη θέλησή μας. Η άλλη αλυσίδα είναι αόρατη και εσωτερική. Είναι δηλαδή δεμένη με η ψυχή με σκοτεινά δεσμά από τα πονηρά πνεύματα εξαιτίας των οποίων ούτε το Θεό να αγαπήσει μπορεί, ούτε να πιστέψει, ούτε να προσευχηθεί όπως θέλει. Γιατί από την παράβαση του πρώτου ανθρώπου όλοι συναντούμε μέσα μας την αντίσταση σε όλα και στα φανερά και στα αφανή. Όταν κανείς υπακούσει στο λόγο του Θεού και απομακρυνθεί από όλα τα βιωτικά πράγματα και απαρνηθεί όλες τις αρχικές ειδονές, τότε αφού παραμείνει κοντά στο Θεό και αφοθυσιωθεί σε αυτόν, παίρνει θεία δύναμη και μαθαίνει ότι μέσα στα άδικα της καρδίας κρύβεται κάποια άλλη πάλι και κάποιος άλλος πόλεμος λογισμός, και αν παραμένει έτσι κοντά στο Θεό και επικαλείται την εσπλαχνία του Χριστού με μεγάλη πίστη και υπομονή, αλλά και με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να ελευθερωθεί από τα δεσμά και τους φραγμούς εκείνους και το σκοτάδι των πονηρών πνευμάτων, δηλαδή από τις ενέργειες των κρυμμένων παθών. Αυτό το πόλεμο με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού μπορούμε να το καταργήσουμε, χωρίς όμως τη βοήθεια του Θεού είναι εντελώς αδύνατο να λυτρώσει κανείς τον εαυτό του ώστε να ελευθερωθεί από την πάλη των λογισμών. Το μόνο που μπορεί κανείς είναι να αντιλέγει στους λογισμούς και να ευχαριστείται με αυτούς. 146. Όποιος είναι εμπλεγμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου με τα ποικίλα δεσμά του και παρασύρεται από τα πάθη της κακίας, είναι πολύ μακριά από το να γνωρίζει, όπως είπαμε, ότι υπάρχει κάποια άλλη πόλη, κάποια άλλη πάλι και κάποιος άλλος πόλεμος που δεν φαίνονται. Αρκεί να λύσει κανείς τον εαυτό του από όλα αυτά τα ορατά και να αρχίσει να παραμένει κοντά στον Κύριο για να μπορέσει να αντιληφθεί τη διαρκή εσωτερική πάλι των παθών και τον αόρατο πόλεμο που είναι μέσα μας. Γιατί όπως είπαμε, αν δεν γίνουν αυτά όλα με την ψυχή μας και δεν στέλξει κανείς να προσκοληθεί όλους δύο στο Θεό, δεν αντιλαμβάνεται τα απόρριτα αυτά πάθη της κακίας και τους εσωτερικούς δεσμούς, αλλά κινδυνεύει, ενώ έχει τραύματα και περιθάλπη κρυφά πάθη, να νομίζει ότι είναι υγιής και όχι άρρωστος. Εκείνος όμως που περιφρονεί την επιθυμία και τη δόξα, μπορεί πρώτα να δει τα πάθη του που είναι μέσα του και έπειτα να παρακαλέσει τον Χριστό με πίστη, και αφού λάβει από τον ουρανό τα όπλα του πνεύματος, τον θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, την ασπίδα της πίστης και το ξύχος του πνεύματος, Εφεσίων 6:14-16, να παλέψει και να τα νικήσει. 147. Χίλιους δύο τρόπους μηχανεύεται ο εχθρός για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, ή φέρνει εσωτερικά θλίψη στην ψυχή μέσω των πονηρών πνευμάτων, ή τις προξενεί λογισμούς μυαρούς και ανεπίτρεπτους, ανασκαλεύοντας τη μνήμη των παλιών αμαρτημάτων για να την οδηγήσει σε χάβνωση και σε λογισμούς απελπισμού, ότι δεν είναι δυνατόν να βρει σωτηρία. Θέλει ακόμη να κάνει την ψυχή να πιστεύσει ότι οι λογισμοί αυτοί γεννιούνται από την ίδια και δεν τους υποβάλλει κρυφά και με κακία ένα εχθρικό πνεύμα. Ή λοιπόν κάνει αυτά, ή φέρνει πόνους σωματικούς, ή σχεδιάζει θλίψεις και ονειδισμούς από τους ανθρώπους. Αλλά όσο ο πονηρός ρίχνει εναντίον μας αυτά τα πεπειρωμένα βέλη, Εφεσίων 6:16, τόσο περισσότερο πρέπει εμείς να φορτώνουμε την ελπίδα προς το Θεό και να γνωρίζουμε ακριβώς ότι το θέλημά του είναι να δοκιμάζει τις ψυχές που έχουν έρωτα προς αυτόν για να φανεί αν τον αγαπούν αληθινά. 148. Χίλια χρόνια της ζωής αυτής, αν συγκριθούν με τον άφθαρτο και αιώνιο κόσμο, είναι σαν ένας κόκκος άμμος που παίρνει κανείς από τη θάλασσα. Σκέψου τώρα ως εξής.
Έστω ότι μπορείς να γίνεις μοναδικός βασιλιάς σε όλη τη γη και να εξουσιάζεις μόνος σου όλους τους θησαυρούς της οικουμένης. Ας πούμε ακόμα ότι η αρχή της βασιλείας σου συμπίπτει με την αρχή της δημιουργίας των ανθρώπων και το τέρμα της με τη συντέλεια όταν αυτά τα ορατά και όλος ο κόσμος θα αλλάξουν και θα μεταποιηθούν. Πες μου λοιπόν τώρα, αν ήταν να διαλέξεις, θα προτιμούσες αυτή την επίγεια βασιλεία αντί την αληθινή και σταθερή που δεν έχει απολύτως τίποτα παροδικό και φθαρτό? Εγώ θα απαντούσα πως όχι, αν βέβαια έκρινε σωστά και σκεφτώσουν καλά το συμφέρον σου. Γιατί λέει ο Κύριος, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως την ψυχή του? Ματθαίους 16:26. Και ξέρουμε ότι για την ψυχή δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Αφού από όλο τον κόσμο και από την κοσμική βασιλεία αυτή, μόνη της η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία, πόσο περισσότερο βέβαια η βασιλεία των ουρανών, λέμε ότι έχει μεγαλύτερη αξία η ψυχή, γιατί σε κανένα άλλον δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός να δώσει την ένωση και την κοινωνία με το πνεύμα του, ούτε στον ουρανό, ούτε στον ήλιο, ούτε στη σελήνη, ούτε στα άστρα, ούτε στη θάλασσα, ούτε στη γη, ούτε σε άλλο δημιούργημα από όσα βλέπουμε, παρά μόνο στον άνθρωπο τον οποίο αγάπησε από όλα τα χτίσματά του. Αν λοιπόν τα μεγάλα αυτού του κόσμου, δηλαδή τον τόσο πλούτο και τη βασιλεία όλης της γης, κρίνοντας ορθά, δεν θα τα προτιμούσαμε από τη βασιλεία των ουρανών, τι έπαθαν οι περισσότεροι και αντί αυτήν προτιμούν φαύλα και τυχαία πράγματα, δηλαδή κάποια επιθυμία, λίγη δόξα, ένα μέτριο κέρδος και τα όμοια? Πάντως ό,τι αγαπά κανείς σε αυτόν τον κόσμο και είναι δεμένος με αυτό, προτιμά από τη βασιλεία των ουρανών. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό το έχει και για το Θεό όπως έχει λεχθεί. Και για Θεό όπως έχει λεχθεί. Από το ότι κανείς ιτηθεί, από αυτό γίνεται δούλος. Β. Πέτρου 2.19. Είναι λοιπόν απόλυτη ανάγκη να προστρέξουμε στο Θεό, να εξαρτήσουμε από αυτόν τον εαυτό μας, να σταυρωθούμε ψυχικά και σωματικά και να πορευόμαστε σύμφωνα με όλες τις Άγιες Εντολές του. 149. Ας είναι. Άραγε, φαίνεται δίκαιο ότι φταρτεί τούτη δόξα και την προσωρινή βασιλεία και τα λοιπά πρόσχερα να τα αποκτούν όσοι τα ωρέγονται με πολλούς κόπους και ιδρώτες, και το να συμβασιλεύσει όμως κανείς αιώνια με τον Χριστό και να επιτύχει τα ενεκλέλητα εκείνα αγαθά, να αγοράζεται εύκολα και να κατορθώνεται χωρίς κόπους. 150. Ποια είναι η οικονομία της παρουσίας του Χριστού, η επιστροφή και η αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης στον εαυτό της? Ο Χριστός δηλαδή έδωσε πάλι στην ανθρώπινη φύση το αξίωμα του πρωτοπλάστου Αδάμ και ακόμη ο θεϊκή και αληθινά μεγάλη χάρη. Της δώρισε την ουράνια κληρονομία του αγαθού πνεύματος και αφού την έβγαλε από τη φυλακή του σκότους, της έδειξε το δρόμο και τη θύρα της ζωής, από την οποία όταν έρθει και χτυπήσει μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία, γιατί λέει: «Ζητάτε και θα σας δοθεί, χτυπάτε και θα ανοίχθει». Ματθαίου 7:7. Μέσω αυτής της θύρας δεν είναι αδύνατο να βρει κανένας που θέλει την ελευθερία της ψυχής του και η ψυχή να αποκτήσει τους λογισμούς που της ταιριάζουν και να αξιοχθεί να δεχθεί συνοικό της τον Χριστό και να τον έχει σαν υφείο με την κοινωνία του αγαθού πνεύματος, την ανέκραστη αγάπη του Κυρίου προς τον άνθρωπο που τον έβλασε κατοικών Αγίων εσένα. 27.